Είχαμε την αντίδραση των εργαζομένων, βγήκαν στους δρόμους, αντιδρούν για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, το αναπτυξιακό, που έχει όμως μέσα και εργασιακές σχέσεις και αλλαγές. Μία αντίδραση η οποία έρχεται από πάρα πολλούς τομείς εργαζομένων, κύριε Καραθανασόπουλε. Κοιτάξτε, ήταν μία πρώτη απάντηση των εργαζόμενων και ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης. Και όσον αφορά τα εργασιακά και συνολικότερα. Μια αντιλαϊκή πολιτική, η οποία θα συνεχιστεί. Και αυτή η οργάνωση της απεργίας έγινε από τα κάτω. Με πρωτοβουλία το ΠΑΜΕ, εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών, απέναντι στη συμβιβασμένη πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Και αυτό έχει τη σημασία του. Έκανε μόλις απεργία, δυσκολίες. Μετά από καιρό έκανε απεργία. Δεν έχει κάνει απεργία, δεν προκήρυξε. Δεν συμμετείχε χθες η ΓΕΣΕ στην απεργία. Συμμετείχαν εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες. Η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ προσπάθησε με κάθε τρόπο να υπονομεύσει αυτή την απεργία. Όπως και οι εργοδοτικοί, όπως και οι εργοδότες. Να θυμίσω τους εφοπλιστές που πήγαν στα δικαστήρια και παρότι η δικαστική απόφαση, η απεργία στα πλοία έγινε. Παράνομη αλλά όχι καταχρηστική. Ναι, έγινε λοιπόν η απεργία και στα πλοία. Από αυτήν την άποψη λοιπόν είναι μια πρώτη απάντηση ακριβώς γιατί η κυβέρνηση και, δεν είναι, και είναι και λίγο περίεργο σε ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο να συμπεριλαμβάνει μια σειρά άρθρα τα οποία τσακίζουν στην κυριολεξία οτιδήποτε άλλο εργατικό δικαίωμα έχει απομείνει. Και διευκολύνουν λέει τις και ιδιαίτερα τις κλαδικές συμβάσεις. Αυτές δηλαδή οι οποίες είναι καρφί στο μάτι. Θα θυμίσω ότι ο κύριος Βρούτσης, υπουργός και σήμερα εργασίας, όταν ήταν στην κυβέρνηση Αμαρά υπουργός εργασίας, με ένα νόμο είχε καταργήσει τις συμβάσεις τις συλλογικές και τον κατώτερο μισθό που είχε διαμορφωθεί από αυτές τις συμβάσεις. Νόμο βεβαίως που τον εφάρμοσε και η κυρία Χτσιόγλου. Καταργήθηκε και τον προχώρησε. Και τον προχώρησε. Το μείωσε 33%. Και γιατί είπατε καταργήθηκε. Δεν είπα, καταργήθηκε. Είπατε με μια υπογραφή κατέργηση. Οι ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις. Καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις. Βεβαίως. Καταργήθηκαν. Τότε γιατί υπογράφηκαν συλλογικές συμβάσεις. Καταργήθηκαν οι ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις. Μειώθηκαν και μειώθηκε ο κατώτερος μισθός με υπουργική απόφαση. Αυτός ο νόμος Βρούτσι λοιπόν. Τον εφάρμοσε και η κυρία Αχτσιόγλου. Και σήμερα έρχεται πάλι ο κύριος Βρούτσης και καταργεί επί της ουσίας πλέον τις κλαδικές συμβάσεις στην κυριολεξία, δίνοντας μια σειρά εξαιρέσεις από επιχειρήσεις να μπορούν να διαμορφώνουν εργασιακές συμβάσεις, ανάλογα λέει με υπουργική απόφαση και ανάλογα με το οικονομικό καθεστώς της επιχείρησης. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Σε εργασία, τι θα γίνει, λέει, θα διαμορφωθεί. Με τους εργαζόμενους. Ναι, εντάξει τώρα. Ακούστε τώρα το πώς διαμορφώνονται οι πλειοψηφίες τους εργαζόμενους με τους εκβιασμούς, τις τρομοκρατίες και τις απειλές είναι πάρα πολύ γνωστό. Γιατί κάποιος είχε πει ότι η δημοκρατία η αστική σταματάει έξω από τις πύλες των εργοστασίων, όπου υπάρχει η εργοδοτική τρομοκρατία, η αυθαιρεσία. Και από αυτή την άποψη, πατώντας στον νόμο της κυρίας Αχτσόγλου για τον περιορισμό του δικαιώματος των απεργιών, σήμερα τι έρχεται και κάνει, έρχεται και βάζει την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις απεργίες. Μιλώντας τάχα για δημοκρατία. Ποιοι μιλάνε για δημοκρατία και για πλειοψηφία, αυτοί που εκλέχθηκαν από το 40%. Του 57% που πήρε μέρος εκλογές. Και λένε ότι οι εργαζόμενοι όλοι πρέπει να συμμετέχουν ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι σε σωματεία. Και από αυτή την άποψη καταργούν και τα σωματεία και την ύπαρξή τους. Αυτό λοιπόν γιατί το κάνουν, δεν είναι τυχαίο. Το κάνουν ακριβώς για να θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητα, να έχουν φτηνούς εργαζόμενους και να μην μπορούν οι εργαζόμενοι να παλεύουν ενάντια στην επίθεση στην Ελλάδα. Καταργούμε τα σωματεία που δεν υπάρχουν, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλά, εντάξει, αφήστε τα τώρα ποια υπάρχουν και ποια δεν υπάρχουν. Είναι φανερά, κύριε Κυρανάκη, από τη συμμετοχή στη χθεσινή απεργία. Και πρέπει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Και ό,τι και να κάνετε. Δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, τότε δεν θα παίρνατε αυτά τα μέτρα για να χτυπήσετε το ταξικό εργατικό κίνημα. Ήταν πολλές χιλιάδες κόσμο. Οι οποίες βεβαίως βγήκαν στον δρόμο. Και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Βεβαίως. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και αν δεν υπήρχαν αυτά. Αν δεν είχατε τον κίνδυνο των σωματείων, τότε δεν θα παίρνατε αυτά τα μέτρα. Τότε δεν θα σας ενοχλούσε.
να πάω. Δεν θα σας απασχολούσε. Αλλά ακριβώς επειδή αυτό φοβάστε, κύριε Κερανάκη, γι' αυτό ακριβώς προσπαθείτε να δημιουργήσετε, θέλω να υπονομεύσετε το εργατικό κίνημα. Με τις κλαδικές συμβάσεις, στο παρελθόν είχαν καταρριφθεί επί της ουσίας πια η υποχρεωτικότητα και η επεκτασιμότητά τους. Άρα δηλαδή ήταν κενό γράμμα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Κοιτάξτε τώρα, τι υλοποιεί η κυβέρνηση, στις υποδείξεις του ΩΣΑ. Και γι' αυτό στις 7-9 βγήκε και είπε ότι το σύστημα το οποίο έχει σημασία, λέει, σε δελτίο τύπου, η ευελιξία του συστήματος καθορισμού των διαπραγματεύσεων. Όχι δηλαδή υποχρεωτικότητα. Και στο άρθρο 51, παράγραφος 3 του σχεδίου νόμου που φέρνει η κυβέρνηση, λέει ότι οι τοπικές συμβάσεις υπερισχύουν της εθνικής και των κλαδικών. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Γιατί θέλουν. Και να πω μια κουβέντα. Δεν έχουμε χρόνο, γύρω 30 δευτερόλεπτα. Η ανάπτυξη τι είχε ως προϋπόθεση? Να τσακιστούν τα δικαιώματα τα εργασιακά, φτηνούς και αναλώσιμους εργαζόμενους, για να ασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα.